Να λάβουμε τις αρχικές πεντάδες για την ΑΕΚ. Χριστοφίκαλα από τα Λογάρια, Μουντεάν, Φελίπε, Λιβαδιώτης και Πετρουής. Ενώ για την ΑΕΛ, Μιχαλίτσης, Περικλέους, Ζαντής, Γιωτατής και ο Χάτζη Γεωργίου Νίκος. Η αρχηγή ο Πετρουής και ο Περικλέους μαζί με τους διαιτητές Μιχάλη Χριστοφίδη και Νικόλα Νικολάου. Ευχή να γίνει ένα αθλητοπρεμπέστατο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ισοδύναμες ομάδες, δύο ποιοτικές ομάδες, με την πρόκριση για την ΑΕΚ να είναι μία νίκη μακριά, ενώ η ΑΕΛ θέλει να φέρει το παιχνίδι, τη σειρά των αγώνων, σε τρίτο παιχνίδι πίσω και μάλιστα στη Λεμεσό. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Κίτιον Φίλιστρον Ιντερσιταβίζιον, ΑΕΚ εναντίον ΑΕΛ. Στην σέντρα η ομάδα της ΑΕΚ, η γηπεδούχος ομάδα με τις κίτρινες εμφανίσεις της, ενώ η ΑΕΛ με τις εκτός έδρας μπλε σκούρες εμφανίσεις της γαλαζοκίτρινη της Λεμεσού, ο Ελόι Αλόνσο στον πάγκο της ΑΕΛ, Κώστας Χριστοδούλου στον πάγκο της ΑΕΚ. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον διαιτητή Χάνη Χρυσοβή να παίρνει το OK από τους δύο τερματοφύλακες. Στηρίζει για πρώτη φορά, ξεκινάει λοιπόν το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τα play-off του Παγκυπρίου πρωταθλήματος Φούτσαλ. Άφησε στον πάγκο για το ξεκίνημα το βαρύ πυροβολικό της ΑΕΚ τον, του μαζί ο Κώστας Χριστοδούλου. Φελίπε για τον Λιβαδιώτη, Τρουής. Ο Φελίπε πίσω για τον Πετρουή, σιγά σιγά ανεβαίνει να πιέσει ψηλά η ΑΕΚ. Πάει ο Ζαντής να πιέσει, μπαλά στον Χριστοφή, 4 δευτερόλεπτα. Κάνει την παλιά μπροστά κατευθείαν στον Μιχαλίτση. Γιωτατής, διαγώνια παλιά την οποία έκοψε ο Μουντεάν. Λιβαδιώτης για τον Φελίπε. Η ΑΕΚ η οποία θα ελέγξει τον ρυθμό. Είναι η ομάδα που έχει την ψηλή. Για να δούμε τον Μουντεάν παραλίγο να σκοράει για δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ. Η ΑΕΚ η οποία είναι πιο δεμένη ομάδα, αν θέλει, Σοκράτη, από την ΑΕΛ. Παίζουν περισσότερα χρόνια ποδοσφαιριστές μαζί. Όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ξανά η φάση με τη μία πάσα του Πετρουή. Ο Μουντεάν έπρεπε να τελειώσει την φάση. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια να πούμε για την ΑΕΚ. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να ανοίξει το σκορ και να ασκήσει περισσότερο πίεση στην ομάδα. Σουτ με το αριστερό πολύ δυνατό από τον Γιωτατή, κόρνερ από τον Χριστοφή. Θεωρείς ότι το πρώτο γκολ θα παίξει ρόλο, Σοκράτη? Ασφαλώς θα αλλάξουν ισορροπίες οποιαδήποτε ομάδα και αν σκοράρει. Λόγω του πρώτου σκορ, θεωρώ ότι όποια ομάδα ευτυχίζει να ανοίξει το σκορ θα αλλάξουν οι ισορροπίες στο παιχνίδι. Να δούμε το κόρνερ, αλλά και είναι προς τα έξω για τον Περικλέου. Σουτ δυνατό, βάλα κατευθείαν στον Χριστοφή. Έριξε για τον Φελίπε, μένει ψιά να πιέσει η ΑΕΚ. Πέρασε ο ΙΑΕΛ, πέρασε ο Λιβαδιώτης. Αρχικά έδωσε για τον Μουντεάν. Φελίπε και πάλι ο Αλεξέη Μουντεάν. Λιβαδιώτης. Η ΑΕΚ η οποία έχει αρκετά καλή κυκλοφορία. Φελίπε μπροστά, καλή κίνηση από τον Πετρουή. Βγήκε ο Μιχαλίτσης, το γύρισμα έξω από τον Πετρουή. Δεν διάβασε καλά τη φάση εκεί ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Παραλίγο να τιμωρήσει ο Πετρουής. Περικλέους, Χατζηγεωργίου στην γραμμή. Χατζηγεωργίου με τον Φελίπε κοντά του. Το γύρισμα, φάουλ θα πάρει ο Χατζηγεωργίου. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, περίμενε κίνηση από συμπαίκτη ο Χατζηγεωργίου, πήρε όμως έξυπνα το φάουλ, βέβαια πάτημα από τον Φελίπε. Φάουλ σε πλάγια θέση για την ομάδα της ΑΕΛ, για να δούμε αν έχουν δουλέψει κάποια κομπίνα στην προπόνηση οι φουτσαλιστές του Ελόι Αλόνσο, με τον Περικλέους να έχει πολύ καλό σουτ. Πάει στο σκρίνο Χατζηγεωργίου, η πάσα, το σουτ από τον Ζαντή, βάλα κοντράρι. Βγήκε το σκρίν, όμως κλείστηκε γρήγορα ο Ζαντής στην προσπάθεια του για το σουτ. Αυτή τη φορά είναι κόρνερ. Προς τα πίσω για τον Περικλέους. Για τον Χατζηγεωργίου, αλλά στον Ζαντή, καλή πάσα στον Γιωτατή. Την αποφύγει τον Λιβαδιώτη, το σουτ, βάζει το πόδι ο Φελίπε και παραχωρεί κόρνερ. Η ΑΕΛ που ξεκίνησε το παιχνίδι. Η ΑΕΛ ήταν η ομάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι με τις ευκαιρίες, όμως η ΑΕΛ σιγά σιγά
ανεβαίνει και βάζει πίεση. Ακριβώς, η ΑΕΚ προειδοποίησε δύο φορές. Μια πάρα πολύ καλή φάση με τον Μουντιάν, ωστόσο η ΑΕΛ έχει βρει τα πατήματά της, αρχίζει να βγαίνει μπροστά. Πάει να πιέσει ο Πετρουής, πίσω ο Ζαντή για τον Μιχαλίτση. Περικλέος μπροστά για τον Χατζηγεωργίου, προσπάθεια για γύρισμα για την ομάδα της ΑΕΚ, η κατοχή. Βλέπουμε την ΑΕΛ να προσπαθεί να τελειώσει πιο γρήγορα τις φάσεις, με γρήγορες πάσες. Ο Τουμαντζής που μπήκε στο παιχνίδι στην θέση του Πετρουή. Αλεξέη αφήνει για τον Λιβαδιώτη. Τουμαντζής, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ, θυμίζουμε, της ΑΕΚ με 16 γκολ. Είχε σκοράρει 5 φορές στο 5-5 κοντρά στην ΑΕΛ ο Τουμαντζής. Περνάει ο Λιωτατής, άνοιξε πολύ την μπάλα και έχασε. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΛ. Ζήτησε φάουλο ο Λιωτατής. Κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Θυμίζουμε, το χρονόμετρο σταματάει κάθε φορά που η μπάλα βγαίνει εκτός. Πάσο Αλεξέη για τον Φελίπε. Δεν θέλει να πάρει το παιχνίδι η ΑΕΚ σε τρελό ρυθμό Σοκράτη. Τώρα πέρασε το παιχνίδι και ο Χριστοδούλου. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε την ΑΕΚ μέχρι στιγμής είναι ότι προσπαθεί να παίξει οργανωμένα. Δεν βιάζεται ούτε να παίξει γρήγορα την μπάλα. Παίζει τη σίγουρη πάσα. Η ΑΕΛ είναι λίγο πιο aggressive, αν μου επιτρέπεις, στο να τελειώσει τις φάσεις, να βγει πιο γρήγορα μπροστά. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν έχει κάποιον γκολ, είχαμε μια καλή φάση. Θεωρώ όμως ότι με έναν γκολ θα ανοίξει το παιχνίδι για τα καλά. Πάσα για τον Χριστοφή. Ο Αλεξέη κρατάει μπάλα. Σχετικά ψηλά πιέζει η ΑΕΛ. Χριστοδούλου, τη λόμα για τον Αλεξέη, πολύ καλή. Κατεβάζει, περιμένει, στήλμα από συμπαίκτη για τον Φελίπε. Το σούτ με τη μία με το αριστερό, πολύ καλό. Με διπλή προσπάθεια μαζεύει ο Μιχαλίτσης. Ρικλέους, ο αρχηγός της ΑΕΛ κάνει την παλιά εύκολα κατευθείαν στον Μουντεάν. Στη γραμμή πάσα για τον Τουμαζή, είναι πλάγιο από τον Χατζηγεωργίου. Ξανά το πολύ δυνατό σουτ από τον Φελίπε. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια και από πλευρά ΑΕΚ καθώς και του goalkeeper της ΑΕΛ. Ξαφνικό σουτ το οποίο χρειαζόταν μια καλή απόκρουση, όπως ακριβώς έκανε ο Μιχαλίτσης. Φελίπε, του Μαζής, πάει να πιέσει ο Ζάντης ψηλά τον Αλεξέη. Χριστοδούλου, ψηλά ο Χριστοφή, που μακρύνει με τα πόδια εκεί που μαζεύει εύκολα ο Μιχαλίτσης. Ρίξιμο για τον Περικλέους. Ο προμονής της ΑΕΛ, ο Αλόι Αλόνσο, πέρασε η μπάλα για τον Ζαντή, ο οποίος δεν κατάφερε να κοντρολάει, ευνηδιάστηκε. Ο φυσαριστής της ΑΕΛ, Φελίπε. Φελίπε περνάει από τον Περικλέους, είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Πλάγιο που κέρδισε ο Φελίπε, ζητάει ο Τουμαζής. Πάσα για τον Αλεξέη, Φελίπε, δεν μπορεί να κλέψουν τη ΑΕΛ. Έξω η μπάλα, πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. 15 και 34 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πάντα στο 0-0 ΑΕΚ και ΑΕΛ. Υπάρχει πολύ χρόνος ακόμη και στο παιχνίδι και στο πρώτο ημιχρόνο. Με τις δύο ομάδες να είναι προσεκτικές στο παιχνίδι τους, δεν θέλουν να ρισκάρουν. Περικλέους, Ζαντής, έτσι Γεωργίου για τον Περικλέους. Ρωτατής. Ζητάνε φάουλ της ΑΕΛ, παίζεται η κόντρα, παραλίγο να αποφεληθεί εκεί ο Λιωτατής και πάλι είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΛ. Πλάγιο με τον Ζαντή, το 0-0 παραμένει στο Κίτιον. ΑΕΚ ΑΕΛ 0-0, φίλοι συνομιλητές Συνταβίζιον. Δεύτερο παιχνίδι για τα play-off του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Φαίνει κοντά σας πληρέστερη τηλεοπτική πλατφόρμα στην Κύπρο με την στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Να δούμε εδώ αν υπήρχε φάουλ. Όχι, είναι μπάλα στη συνέχεια. Ακουμπάνε τα πόδια Μουντεάν και Λιωτάτη. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Περικλέους. Ασυνεννοησία εκεί με τον Ζαντή. Μπάλα κατευθείαν έξω. Με την
ΑΕΛ να ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Με πάσα ο Φελίπη για τον Λάμπρο Βασιλείου πέρασε στο παιχνίδι. Μέσα και πάλι ο Πετρουή στη θέση του Χριστοδούλου. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, μάλλον από την προηγούμενη του απόκριση το σου του Φελίπε. Στην πτώση μάλλον θα είχε κάποιο χτύπημα. Ερικλέους για τον Χατζηγεωργίου. Κάθετα για τον Λιωτατή. Λιωτατής κρατάει, κάνει το γύρισμα. Κανείς όμως από πλευράς ΑΕΛ δεν προωθήθηκε. Θα έπρεπε να υπάρχει ποδοσφαιριστής εκεί. Οι δύο ποδοσφαιριστές, Ζάντης και Χατζηγεωργίου, είναι πολύ πίσω. Πετρουής, πίσω η μπάλα στον Φελίπε. Βασιλείου, πίσω για τον Φελίπε. Το πιο μικρό ρόστερ της ΑΕΛ θεωρείς ότι θα παίξει ρόλο και στην κούραση. Πέρασε ωραία ο Λάμπρος Βασιλείου. Το γύρισμα δεν πέρασε η πάσα για τον Πετρουή, ο οποίος περίμενε μόνος. Ασφαλώς θα παίξει ρόλο. Το φούτσαλ είναι ένα πάρα πολύ κουραστικό άθλημα. Θέλει συνεχώς τρεξίματα, θέλει πνευμονία. Γι' αυτό βλέπουμε και τους τεχνικούς να κάνουν συνεχώς αλλαγές. Είδαμε προηγουμένως Χατζηγεωργίου και Ζαντή να μένουν πολύ πίσω στην προσπάθεια του Λιωτάτη. Και ενώ έκανε καλό γύρισμα ο Λιωτάτης. Πολλά λάθη να πούμε ότι τα τελευταία λεπτά έχουμε πάρα πολλά λάθη. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν ρυθμό, ωστόσο λίγο η κούραση, λίγο το σκορ. Αλλαγή μετά από ώρα, ο Ιωσήφ περνάει στη θέση του Λιωτάτη. Σαντής με τον Χατζηγεωργίου. Σαντής και πάλι. Θα χάσει την μπάλα από τον Φελίπε. Περνάει ο Φελίπε. Προσπαθεί να γυρίσει για τον Τουμαζή. Στηρίζει το φάουλ. Ο πρώτος διαιτητής, ο Μιχάλης Χριστοφίδης, στην πτώση του Φελίπε, ο οποίος έφευγε. Φεύγε μόνος, μάλλον στο ξεκίνημα της φάσης, για κράτημα του Ιωσήφ πρέπει να έδωσε ο διαιτητής. Όμως το φάουλ θα εκτελεστεί και τα πιο μπροστά. Βλέπουμε τα φάουλ, ένα για την ΑΕΚ, δύο για την ομάδα της ΑΕΛ. Να δούμε αν ο Φελίπε θα πάει απευθείας ή αν θα γίνει κάποια πάσα. Ο Πετρουής είναι μόνος. Φελίπε, πάει απευθείας, σώζει ο Μιχαλίτσης. Προσπάθησε εκεί να κάνει τρίπλα ο Μιχαλίτσης, πολύ ρυψοκίνδυνα εκεί. Σφυρίχθηκε το φάουλ για καλή τύχη του τερματοφύλακα της ΑΕΛ, και ενώ μπορούσε να μαζέψει, υπήρχε φάουλ. Ο Κάντσο στο παιχνίδι με τον αριθμό 11 για την ομάδα της ΑΕΛ. Είναι η θέση του Ζαντή. Κάντσο για τον Ιωσήφ. Ιωσήφ. Μπάλα πέρασε. Πλάγιο. Τέσσερις τελικές προσπάθειες για την ομάδα της ΑΕΚ. Η αλήθεια ότι δείχνει πιο έμπειρη η Αεξοκράτη από την ομάδα της ΑΕΛ. Πιο έμπειρη, νομίζω είναι πιο, δεμένη ομάδα. Πιο δεμένη, αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε πει ότι η ΑΕΚ το ψάχνει οργανωμένα, δεν βιάζεται να παίξει την πάσα. Σε αντίθεση με την ΑΕΛ που προσπαθεί να παίξει πάρα πολύ γρήγορα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είδαμε τον Γιωδάιδη και τον Περικλέους να είναι μόνοι στο αντίπαλο μισό. Κόρνερ τώρα έχει κερδίσει η ομάδα της ΑΕΚ, αφού ο Κάντζο ακούμπησε την μπάλα στην προσπάθειά του να σταματήσει την παλιά για τον Τουμαζή. Και πάλι στο παιχνίδι ο Αλεξέη. 12:48 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λάμπρος, δεν βγήκε το σκριν. Τώρα η ΑΕΚ την ευκαιρία στην αντεπίθεση. Ξέφυγε η μπάλα από τον Ιωσήφ. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Αλεξέη. Με προϋποθέσεις αυτή η φάση για την ΑΕΛ, ωστόσο δεν προχώρησε. Λάμπρος Βασιλείου για τον Πετρουή, προσπάθεια για ένα 2. Πέφτει ο Πετρουής, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής, ο Χατζηγεωργίου, το γύρισμα. Σώζει ο Χριστοφή, μεγάλη ευκαιρία, μεγαλύτερη στο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ. Πετρουής πίσω για τον Τουμαζή και πάλι για τον αρχηγό της ΑΕΚ.
Είναι αυτό που δεν θέλει η ΑΕΚ, να πάει το παιχνίδι σε γρήγορο ρυθμό. Αλεξέη για τον Λάμπρο. Ο Βασιλείου δεν έκανε καλό κοντρόλ, τον προλαβαίνει ο Μιχαλίτσης. Μόλις άνοιξε λίγο το παιχνίδι, είδαμε δύο φάσεις, μια κάθε ομάδα Χατζηγεωργίου. Τα step over κλείστηκε από τον Τουμαζή. Ο Περικλέους έμεινε πολύ πίσω και παίρνει μπάλα. Μα είσαι οργανωμένη επίθεση τώρα η ομάδα της ΑΕΛ. Χάντσο, Περικλέους, Ταμου Χατζηγεωργίου. Περικλέους για τον Ιωσήφ. Στις αποκρούσεις τρεις για τον Μιχαλίτση, μία για τον Χριστοφή. Σωτήρια προηγουμένως, η πάσα για τον Χατζηγεωργίου, θέλησε να κάνει κοντρόλ. Ο Αλεξέη, η κόντρα πάνω στον Κάντζο εκεί που επιχείρησε το σουτ, είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν ήταν δυνατό να μην έχουμε ευκαιρίες. Εδώ ο Χατζηγεωργίου θα έπρεπε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό τελείωμα. Έστειλε την μπάλα στον goalkeeper της ΑΕΚ. Πάνω στον Χριστοφή, ο οποίος έπεσε, έκανε την αποκρούση. Και ενώ είχε όλη την πλευρά ανοιχτή ο Χατζηγεωργίου, φυσικά όπως ήρθε η μπάλα εκεί, απλά έκανε το πλασέ. Να στάθηκε λίγο άτυχος. Να πω ότι σε αυτή τη φάση οι της ΑΕΛ έπιασαν την άμυνα της ΑΕΚ στον ύπνο, έκαναν ωραία το 1-2, πρώτη φορά. Συμβαίνει αυτό, σωστά. Είναι αυτό που δεν θέλει να κάνει η ΑΕΚ, να πάει το παιχνίδι σε γρήγορο ρυθμό, γιατί την βολεύει το κοντρόλ ποδόσφαιρο, να κυκλοφορεί την μπάλα, βγαίνουν συνεχώς, κάνουν συνεχώς κίνηση και ο Τουμαζής και ο Λιμαδιώτης όσες φορές παίζουν μπροστά. Πέρασε και ο Χριστοδούλου στο παιχνίδι, κάνει αρκετές αλλαγές ο Κώστας Χριστοδούλου, γιατί ξέρει ότι το παιχνίδι θα παίξει ρόλο πολύ και η κούραση. Σωστά εδώ ο Άγγελος Περικλέους έγινε αλλαγή, ένας παίκτης που φάνηκε ότι έχει κουραστεί. Χρειάζεται ανάσες. Λάμπρος Βασιλείου. Κουκεάν. Τον Λιβαδιώτη. Χριστοδούλου. Κέρδισε την κόντρα εκεί. Τον πέρασε στο παιχνίδι και ο Μπαρία. Μαζί σας είναι ο Χριστοδούλου και πάλι ο Λιβαδιώτης. Μαλλιά μπροστά δεν πέρασε, η κόντρα ο Αλεξέη εκεί με τον Ιωσήφ είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΛ. Στην δυνατή μονομαχία εκεί. Αλεξέη και Χατζηγεωργίου. Δεν πέρασε η Γαζιπάψα, ρυψοκίνδυνη αυτή εδώ η πάσα. Όμως επέστρεψε ο Μπαρία για να κλέψει την μπάλα. Χατζηγεωργίου, Κάντσο. Χατζηγεωργίου, τώρα πρέπει να παίξει άμυνα η ΑΕΚ. Κάντσο, κάθετα για τον Μπαρία, μπάλα στα δίχτυα. Σκοράρει ο Μπαρία, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Από τις λίγες φορές που κυκλοφόρησε υπομονετικά την μπάλα η ομάδα της ΑΕΛ και ο Μπαρία με ωραίο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χριστοφή. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Μπαρία. Ήταν η κάθετη πάσα από τον Κάντσο, τον έχασε ο Αλεξέη, βγήκε ο Χριστοφή. Όλα τα λεφτά όμως η πάσα, αλλά και το τελείωμα με τη μία δοκάρι και μέσα από τον Μπαρία. Μαδιώτης, πλάγιο από τον Μπαρία. Μπαρία, ο οποίος θα πούμε Σοκράτη, ο οποίος είναι επίσης και ο μεταφραστής του Ελόι Αλόνσο στην ομάδα της ΑΕΛ. Ελείπε. Να πω ότι η ΑΕΛ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα με τον Χατζηγεωργίου. Αυτή τη φορά η κάθετη βρήκε τον Μπαρία, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα καλούμε για η ΑΕΚ καλύτερα με πώς θα αντιδράσει. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, δεν θα αγχωθεί η ΑΕΚ. Νομίζω ανέβαζε πρώτη γκολ με τις ευκαιρίες του Αλεξέη. Να δούμε τώρα ο Χατζηγεωργίου. Αφήνει για τον Μπαρία, η πάσα στο δεύτερο κάδι για τον Κάντζο. Σουτ του Χατζηγεωργίου έξω. Απειλή και πάλι η ΑΕΛ, η ΑΕΚ η οποία φαίνεται να τα έχει λίγο χαμένα μετά το 0-1. Αμέσως το παιχνίδι και ο Τουμαζής. Αλεξέη για τον Φελίπε. Φελίπε για τον Λιβαδιώτη. Πάλι ο Φελίπε. Τουμαζής. Με τη μία ο Τουμαζής πολύ ωραία για τον Λιβαδιώτη. Πάσα και πάλι για τον Τουμαζή. Δεν ήταν καλή, πρόλαβε ο Χατζηγεωργίου.
Πιέζει ο Λιβαδιώτης. Ιωσήφ βγάζει την μπάλα εκτός, χωρίς ρίσκο εκεί, αφού ήταν κλεισμένος. Βλέπουμε την κατοχή 55% υπέρ της ομάδας της ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ να έχει κερδίσει πλάγιο. Φελίπε. Μαζής πιέζεται από τον Μπαρία. Νέο πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Ζητάει ο Αλεξέη και παίρνουν μπάλα. Φελίπε. Και πάλι ο Μουτεάν. Φελίπε. Κυκλοφορεί την μπάλα η ΑΕΚ. Περιμένει την κίνηση ο Τουμαζής. Και ενώ ο Λιβαδιώτης και ο Τουμαζής περίμεναν μπάλα, η πάσα για τον Μουτεάν, ο οποίος έκανε το γύρισμα στα τυφλά εκεί. Μέσα στο παιχνίδι και πάλι ο Περικλέους και ο Λιωτάτης. Πάρα πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ εδώ, ωστόσο ο Μουντεάν δεν είδε που γύρισε την μπάλα, ενώ περίμενε πίσω ο Λιβαδιώτης. Έχω την εντύπωση, αν κυκλοφορήσει την μπάλα η ΑΕΚ με υπομονή, είναι αρκετά επικίνδυνη μπροστά με τον Τουμαζή, αλλά και τον Λιβαδιώτη, αλλά και ο Φελίπε έχει πολύ καλό σουτ. Πάλι πλάγι για την ομάδα της ΑΕΚ, 7:50. Πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από δύο φάουλ οι δύο ομάδες, η ΑΕΛ προηγείται μέσα στο κίτιο με 1-0 της ΑΕΚ. Σε περίπτωση που η ΑΕΛ κερδίσει, θα πάμε σε επαναληπτικό, σε τρίτο παιχνίδι, όχι επαναληπτικό, θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο Λεμεσό. Λιβαδιώτης σηκώνει για τον Αλεξέη, βγαίνει, δεν απομακρύνει ο Μιχαλίτσης. Κατοχή εδώ, θεώρησα ότι ήταν για την ομάδα της ΑΕΛ, πρέπει να υπήρχε κόντρα, για να δούμε ξανά τη φάση. Ένα απομακρυνό Μπαρία, δεν φαίνεται καθαρά, για να κούμπησε η μπάλα στον Αλεξέη, Λιβαδιώτης, Αλεξέη, Τουμαζής. Αλεξέη Μουτεάν έκοψε ο Κάντσο, γρήγορα μπροστά η ΑΕΛ. Ο Κάντσο έκοψε την μπάλα, όμως ο Κιωταντής εκεί δεν ήταν στη σωστή θέση. Η ΑΕΛ με δύο μπροστά, Λιβαδιώτης το σούτ, μπάλα στο δοκάρι, σούτ του Τουμαζή έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ μεγάλη, δεν έκανε μπάλα το χατήρι στον Λιβαδιώτη. Βλέπετε πόσο εύκολα είναι, είναι στο φούτσαλ, εάν δεν σκοράρεις να δεχτείς γκολ στην αντεπίθεση. Έκανε ασυνεννοησία εκεί στο 3-2 από την ομάδα της ΑΕΛ και δοκάρια την ΑΕΚ. Λιωτατής, ρυψοκίνδυνα εκεί και χάνει την μπάλα. Τάκλιν από τον Λιβαδιώτη, είναι φάουλ για την ομάδα της ΑΕΛ. Ήταν κλασική περίπτωση του φούτσαλ, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες σε κάθε χαμένη προσπάθεια. Πήγε να παίξει 3-2 η ΑΕΛ στην αντεπίθεση, έχασε εδώ την μπάλα. Κόντρα ρε το σούτ από τον Λιβαδιώτη, παρά λίγο να πάει στα δίχτυα. Στη συνέχεια το σούτ του Μαζί πήγε έξω. Τραυματίας ο Λιωτατής από το τάγκλι του Λιβαδιώτη, τώρα σηκώνεται. Είχες προαναφέρει για το μικρό ρόστερ της ΑΕΛ. Σε περίπτωση τραυματισμού γίνεται ακόμη το δύσκολο του έργου μας από την Λεμεσό. Σωστή φαίνεται να είναι η απόφαση του Νικόλα Νικολάου που ήταν μπροστά στη φάση. Περικλέους για τον Μιχαλίτση. Μακρινή μπαλιά ψάχνοντας τον Λιωτάτη. Πάλα κατευθείαν έξω, γρήγορα ρίχνει για τον Φελίπε. Ο Χριστοφή τσίμπησε με τη μία για τον Λιβαδιώτη. Παίζει πολύ καλά με πλάτη στο τέρμα. Ο Λιβαδιώτης κέρδισε τις κόντες, έρχεται όμως ο Λιωτάτης και κερδίζει. Χάνει από τον Αλεξέη. Πολύ ωραία με τη μία ο Λιβαδιώτης για τον Αλεξέη. Με τρεις μπροστά η ΑΕΚ. Ο Λιβαδιώτης δεν πέρασε η πάσα του. Έκοψε ο Περικλέος, γρήγορα μπροστά η ΑΕΛ. Η πάσα κόπηκε από τον Λιβαδιώτη. Δεν έχει προλάβει ο Φελίπε την μπάλα πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τον Κάντσο. 6:20 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάρα πολύ βιαστικοί οι φουτσαλιστές της ΑΕΛ σε τέτοιες περιπτώσεις. Μία-δύο περιπτώσεις είχαν την ευκαιρία. Είχε πιο εύκολη πάσα το Περικλέους, είναι αλήθεια. Να δούμε τώρα τον Φελίπε. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει την ισοφάνιση πριν το ημίχρονο.
Άμβρος Βασιλείου για τον Φελίπε, ο Τουμαζής, κάθεται για τον Αλεξέη με τη μία. Είναι πολύ ψηλά η πάσα του για τον, που έψαξε τον Λάμπρο. Με, τον, με την ομάδα της ΑΕΛ έχει πλάγιο. Θα πιέσει ψηλά η ΑΕΚ. Με πάσα για τον Αλίτσι. Την μπάλα μπροστά πρώτος ο Λάμπρος Βασιλείου. Δίνει για τον του μαζί με τρεις και πάλι ΑΕΚ. Ο Λάμπρος Βασιλείου το σούτ την μπάλα κοντράει. Ο Αλεξέη το σούτ νέο δοκάρι για την ΑΕΚ. Αυτή τη φορά με τον Αλεξέη Μουντεάν. Πίεσαν οι της ΑΕΚ και ανάγκασαν σε λάθος. Time out για την ομάδα της ΑΕΛ. Και θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλοι συνομιλητές, σε πολύ και πάλι μαζί. Επειδή νοιαζόμαστε για τους πελάτες μας, φροντίζουμε να έχουν τις πιο γρήγορες ταχύτητες επιβεβαιωμένα. Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός διαδικτυακών μετρήσεων Ookla βραβεύει τη Cita Mobile Vodafone ως το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. Το μέλλον συναρπάζει. Ready! Και πάλι μαζί φίλοι συνομιλητές Συναβίσιον, Παγκύπριο πρωτάθλημα Futsal Playoff με την ΑΕΚ να φιλοξενεί την ΑΕΛ στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στο Κίτιον. Η ΑΕΚ που κέρδισε με 1-0 στην Λεμεσό, η ΑΕΛ προηγείται με 1-0 σήμερα στο Κίτιον. Περικλέους Κάντσο για τον Λιωτατή. Λιωτατή σηκώνει για τον Κάντσο, κεφαλιά για να δούμε τον Βασιλείου. Κλείστηκε ο Τεάν. Τάκλινα από τον Ζαντή, πέρασε η πάσα για τον Τουμαζή. Κρατάει ο Τουμαζής, πέρασε για τον Αλεξέη, είναι πλάγια. Κόρνερ. Σφυρίζει, παίξαν γρήγορα τη ΑΕΚ ο Φελίπε, ψάχνει χώρο για το σουτ, το κάνει έξω. Κάπου ακούμπησε η μπάλα, δίνει κόρνερ ο Μιχάλης Χριστοφίδης, ο πρώτος διαιτητής, στην προσπάθεια από τον Φελίπε. Έπιασα στον ύπνο εδώ την άμυνα της ΑΕΚ, ναι, καθώς εκτέλεσαν γρήγορα το κόρνερ. Έπαιξαν γρήγορα το, με πάσα το κόρνερ ο Φελίπε, ίσως μπορούσε να σουτάρει και πιο γρήγορα. Το σούτ από τον Αλεξέ, πολύ δυνατό, άστοχο όμως. Κατοχή για την ομάδα της ΑΕΛ με τον Μιχαλίτση. Να ρίχνει για τον Περικλέους. Ζαντί. Κάντσο. Παίζει ψηλά η ΑΕΚ. Παλιά μπροστά για τον Λιωτατή, πολύ δυνατή. Μαζεύει γρήγορο ο Χριστοφή. Θέλουν να παίξουν γρήγορα η ΑΕΚ. Αυτό το 1-0 θέλουν να φέρουν στα ίσα το παιχνίδι όσο πιο νωρίς γίνεται. Οι φεσσαλιστές του Κώστα Χριστοδούλου. Πάσα μπροστά για τον Λάμπρο Βασίλειου. Κλείστηκε από τον Περικλέους, πίσω για τον Τουμαζή. Τουμαζή δεν πέρασε η πάσα του. Ευκαιρία για αντεπίθεση για την ΑΕΛ. Λιωτατής. Λιωτατής. Η προσποίηση φαίνει την μπάλα στο δεξί. Το γύρισμα έκοψε ο Φελίπε. Φελίπε είναι μπροστά ο Αλεξέ. Έκοψε ο Ζαντής όμως την πάσα. Δεν προλάβει όμως να την κρατήσει εντός. Ο Φελίπε παίζει γρήγορα με πάσα για τον Βασιλείου. Έξω ο Κάντσο, μέσα ο Χατζηγεωργίου. Λεξέη για τον Φελίπε, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Βγήκε ο Μιχαλίτσης, δεν μπόρεσε να βρει τον Τουμαζή. Για να δούμε τον Λιωτατή. Περνάει ο Λιωτατής, κέρδισε και την κόντρα όμως μαζεύει. Στη συνέχεια ο Χριστοφή. Το παιχνίδι το οποίο έχει πάρει πολύ πιο γρήγορο ρυθμό το τελευταίο τρίλεπτο και κάτι. Ακριβώς, Ανδρέα, η ΑΕΚ έχει ανέβει, ψάχνει τον γκολ πριν την λήξη του ημιχρόνου, κάτι που πρόσεξε ο Γιώργος Αλόνσο και ζήτησε time out. Ήθελε να σπάσει κάπως το ρυθμό, αν και θεωρώ ότι ήταν περισσότερο για λόγους ξεκούρασης για τους φουτσαλιστές του. Ωστόσο, αφήνει κενά κάθε φορά που επιτίθεται, κενά τα οποία έχει ψάξει να βρει η ΑΕΛ. Ωστόσο, η ΑΕΚ είναι αυτή που δείχνει πιο κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση του αγώνα. Για να δούμε τώρα την ομάδα της ΑΕΛ που έχει κερδίσει πλάγιο. Η ΑΕΚ, η οποία είχε την ευκαιρία της όταν βγήκε με τρεις ποδοσφαιριστές δύο φορές στην αντέπιση, δεν κατάφερε όμως να δικαιώσει τη φάση.
Περικλέους. Ίσο για τον Χατζηγεωργίου. Σαντί. Περικλέους. Χατζηγεωργίου. Ο Ιωσήφ ρίχνει μπάλα μπροστά. Πιεζόμενος εκεί από τον Λάμπρο Βασιλείου. Ρίχνει πολύ βιαστικά εκεί ο Χριστόφη. 3 και 14 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο Κίτιον, ΑΕΚ 0-1. Δεύτερο παιχνίδι για τα play-off του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος Φούτσαλ. Κοντράρι, μπαλιά του Χατζηγεωργίου, ο Ζαντής που κράτησε πολύ ωραία. Ζαντής δεν είναι όμως καλή πάσα για τον Ιωσήφ. Αλεξέη, πίσω Φελίπε, Αλεξέη με τη μία για τον Τουμαζή. Κόντρα, τρέχει ο Μιχαλίτσης, δεν έχει προλάβει, είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Time out για την ομάδα της ΑΕΚ. Άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα, φίλοι συνομιλητές, σε πόλιο και πάλι μαζί. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Ευχαριστώ που μου έδωσε στη ζωή. Στην Κύπρο χρειαζόμαστε 300 αιμοδότες την ημέρα. Γίνε ένας από εμάς. Κέντρο Αίματος, Υπουργείο Υγείας. Και πάλι μαζί φίλοι συνομιλητές της Sita Vision. ΑΕΚ 0-1 λίγο πριν το τέλος του πρώτου χρόνου με τον γκολ του Τιάγκο Μπαρία. Η ΑΕΛ προηγείται της ΑΕΚ μέσα στο Κίτιο. Δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΕΛ. Ξανά εδώ πολύ ωραίο τελείωμα από τον Τιάγκο Μπαρία. Πλάσαρε τον εξεφόντα Χριστοφή και έκανε το ΑΕΚ 0-1. Κόρνερ και δύση η ομάδα της ΑΕΚ. Μόλις έχουμε επιστρέψει από το time out που ζήτησε η ομάδα της ΑΕΚ. Time out δικαιούται να πάρει η ομάδα που έχει κατοχή. Έγινε το κλέψιμο μπροστά ο Ιωσήφ για τον Ζαντί. Κλείστηκε πολύ γρήγορα από τον Λάμπρο Βασιλείο, ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο. Δεν βγήκε η κομπίνα από πλευρά ΑΕΚ και παραλίγο να το πληρώσει την αντεπίθεση. Σοκράτη. Κινδύνευσε εδώ η ΑΕΚ, δεν βγήκε η κομπίνα. Παρακινδυνευμένα πήγαν να παίξουν λίγο δύο ενώ τη ΑΕΛ είχαν κλείσει το χώρο. Χώρο Χατζηγεωργίου, το σουτ θα στοχώ. Δυνατό με ένα στοχό δε από τον Χατζηγεωργίου. Με 2 και 38, 2 λεπτά, 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μουντεάν. Κοστά για τον Λιβαδιώτη. Κρατάει, πιέζει ο Χατζηγεωργίου. Δεν μπορέσε να βρει τον Φελίπε. Ο Ιωσήφ. Κόψε την μάνα στο αριστερό. Η κόντρα. Επέστρεψε ο Λιβαδιώτης γρήγορα. Πίσω ο Ιωσήφ στον Μιχαλίτση. 4 δευτερόλεπτα προλαβαίνει να απομακρύνει την κεφαλιά του Περικλέους. Η ΑΕΚ με τον Λάμπρο να δίνει για τον Φελίπε. Πολύ ωραίο Φελίπε κρατάει. Γυρίζει πίσω για τον Χριστόφη. Αλεξέη. Λάμπρος Βασιλείου. Έγινε το λάθος για να δούμε τον Περικλέους. Περικλέους κάνει το σούτ με το έξι μπαλά έξω. Πήρε πάνω του τη φάση ο Περικλέους. Είχε στήριγμα τον Ιωσήφ, ο οποίος όμως δεν πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Περίμενε λίγο πιο πίσω. Ο Άγγελος ο Περικλέους, ο αρχηγός της Ρένα, πούμε ότι ήταν και ποδοσφαιριστής στην ομάδα της ΑΕΚ 2012, η οποία κέρδισε το Πανκύπριο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Πλέον εδώ και κάποια χρόνια είναι στο τμήμα φούτσαλ της ΑΕΛ από τα δυνατά χαρτιά του κ. Αλόνσο. Ακριβώς Σοκράτη με τον Φελίπε. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Χατζηγεωργίου. Η πασά του είναι καλή για τον Λεβαδιώτη. Λεβαδιώτης ξαφνικό σουτ σε κόρνερ. Έχει εξαιρετικό αριστερό πόδι ο Λεβαδιώτης. Εδώ όμως ο Μιχαλίτης αντέδρασε σωστά. Είδε ότι δεν είχε επιλογές ο Λεβαδιώτης. Δοκίμασε το σουτ. Το θέλει τον γκολ. Είναι ένας φουτσαλιστός δεν διστάζει να δοκιμάζει το αριστερό του. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ καλό πόδι, ενώ είναι δύσκολο να τον περιορίσεις λόγω σωματότυπου. Έχει πολύ καλό κράτημα. Ο Λάμπρος Βασιλείου δεν μπορεί να νικήσει τον Μιχαλίτση. Μπροστά ο Χατζηγεωργίου δεν έχει καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός ο Ζάντης. 1 λεπτό και 22 πριν τον τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι αρκετός χρόνος για την ομάδα της ΑΕΚ.
για να μείνει μπροστά. Μιχαλίτσης, ο οποίος εξελίσσεται σε παίχτη παιχνιδιού μέχρι στιγμής για την ΑΕΛ. Οπότε σωτήριες αποκρούσεις, βέβαια. Δήλωσε παρόν. Ελείπε. Κάνει κίνηση ο Τουμαζής. Κανείς δεν ακολούθησε τον Λιβαδιώτη. Δεν μπορείς όμως να βγει πάσα. Ο Φελίπε το σουτ με το δεξί έξω. Χάνονται λόγω κούρασης, έχω την εντύπωση, τα προσωπικά μαρκαρίσματα. Κανείς δεν ακολούθησε τον Λιβαδιώτη. Ενώ... μια μικροένταση στο παιχνίδι. Ηρεμία ζητάει ο διαιτητής, ο Μιχάλης Χριστοφίδης. Να δούμε την συνέχεια της φάσης από το πολύ δυνατό σουτ από τον Φελίπε. Κάποιες διστάσεις στον goalkeeper της ΑΕΛ, στον Μιχαλίτση από τον διαιτητή. Δεν έχω προσέξει αν ακούστηκε και κάτι ή κάποια χειρονομία. Μαρία. Γεωργίου. Ερικλέους, πιέζει ψηλά η ΑΕΚ. Ερικλέους δεν μπορεί να γυρίσει στον τερματοφύλακα. Πάσα για τον Μπαρία, τσίμπησε με τη μία. Πάει να πηγεί πρώτος ο Αλεξέ και τα καταφέρνει. Ο Τουμαζής άνοιξε την μπάλα και έχασε. Μπαρία, στέκεται όρθιος. Ο σκόρερ της ΑΕΛ γυρίζει για τον Ιωσήφ. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός. 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ 0-1. Άμπρος Βασιλείου για τον Φελίπε. Δεν ήταν καλή πάσα. Μπαρία διαμαρτύρονται για τράβηγμα της ΑΕΚ. Το σούτ δεν είναι καλό αυτή τη φορά από τον Μπαρία. 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η ομάδα της ΑΕΚ στην προσπάθειά της να πιέσει μπροστά, παραλίγο να τιμωρηθεί στην αντεπίθεση. Θα παίξει με flying keeper η ΑΕΚ αυτά τα τελευταία 20 περίπου δευτερόλεπτα. Του Μαζής, Αλεξέη, 15 δευτερόλεπτα. Του Μαζής, Αλεξέη για τον Λάμπρο Βασιλείου, 9-8. Ο Λάμπρος Βασιλείου για τον Τουμαζή, δεν έρχεται κανείς για το σου, 4-3. Η πάσα για τον Λιβαδιώτη δεν ήταν καλή, μπάλα έξω. Τέλος πρώτη μηχρόνου στο Κίτιον ΑΕΚ, 0-1 με την ομάδα της Λεμεσού να προηγείται με τον γκολ του Τιάγκο Μπαρία στο 11ο λεπτό. Θυμίζουμε η ΑΕΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με 0-1 με το ίδιο σκορ που έχουμε αυτή τη στιγμή με τις δύο ομάδες. Να παίζω ένα δυνατό παιχνίδι, την ΑΕΛ να ευτυχεί να προηγείται αν και έχασε ευκαιρίες και η ομάδα της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η ομάδα που θα πάει πρώτη στις δύο νίκες θα περάσει στον επόμενο γύρο. Σοκράτη. Εδώ βλέπουμε και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Μπορεί να κάνει περισσότερες φάσεις η ΑΕΚ. Ακριβώς, εντάξει. Αυτό που μετράει είναι ουσία στο φούτσαλ και γενικά στον αθλητισμό. Υπάρχουν άλλα 20 λεπτά, είναι πάρα πολύ ώρα και θεωρώ ότι θα δούμε γκολ. Μάλιστα. Θα πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα φίλοι συνομιλητές στην Αβίζιον σε 12 περίπου λεπτά και πάλι μαζί με την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Πάλι μαζί φίλοι συνομιλητές Citavision, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Κίτιον. ΑΕΚ 0-1, τον γκολ ο Τιάγκο Μπαρία στο 11ο λεπτό. Η ΑΕΛ η οποία πρέπει να κερδίσει σήμερα για να πάρει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι στην Λεμεσό. Και αυτό γιατί η
Η ομάδα που θα συμπληρώσει δύο νίκες θα περάσει στον επόμενο γύρο. Η ΑΕΛ τερμάτισε στην τέταρτη θέση, η ΑΕΚ στην πέμπτη. Οπότε η ΑΕΛ έχει πλεονέκτημα έδρα. Στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν αρκετά αφύρωπο, εδώ τον γκολ ξανά από τον Τιάγκο Μαρία. Πολύ δύναμη, πολύ πάθος. Τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να πραγματοποιεί σωτήριες αποκρούσεις. Σε κρίσιμα σημεία οι παίκτες της ΑΕΛ δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ 0, ΑΕΛ 1. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ με δεύτερη νίκη περνάει στην επόμενη φάση, στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΛ με νίκη παίρνει την σειρά σε τρίτο παιχνίδι στην Λεμεσό. Φελίπε τον Βασιλείου. Φελίπε, καλή κίνηση από τον Λιβαδιώτη, κρατάει ωραία. Φελίπε, αποφεύγει ωραία τον Σαντί, κατεβάζει ο Φελίπε. Πάσα του ο Λάμπρος Βασιλείου με τη μία του μαζί, δεν έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Περίμενε πάσα αρχικά από τον Φελίπε και έμεινε εκτός. Καλή κυκλοφορία, υπομονή και καλή κυκλοφορία, Σοκράτη. Απλά να υπενθυμίσω τους φίλους τηλεθεατές ότι δεν υπάρχει ισοπαλία. Σε περίπτωση ισοπαλίας, το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση. Γιωτατής, Χατζηγεωργίου, κέρδισε την κόντρα. Χατζηγεωργίου, κλείστηκε από του μαζί και Φελίπε. Πίσω η μπάλα στον Περικλέους, η Λόμπα, κόψε του μαζί. Φελίπε, υπέροχα περνάει τον Περικλέους, έχει πολύ χώρο, 3-1-2-2. Φελίπε, άνοιξε πολύ την μπάλα, η πάσα για τον του μαζί. Προσπαθεί να τελειώσει μόνο στη φάση και ενώ ο Λιβαδιώτης περίμενε πάσα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μιχαλίτσης όμως θα σώσει, μεγάλη ευκαιρία. Ενδεικτική αντίδραση του Λιβαδιώτη, ο οποίος ήταν μόνος και περίμενε την μπάλα προς τον συμπαίκτη του. Πολύ νωρίς θα πάει με φλανική περί ΑΕΚ. Βασιλείου για τον Αλεξέη, ο του Μαζής, νέο κόρνερ. Το flying keeper θέλει υπομονή και καλές πάσες. Έξω ο Λιοντατής, μέσα ο Κάντσο που είναι πιο γρήγορος για να κλείνει χώρους. Φελίπε, Λάμπρος Βασιλείου, Αλεξέη. Υπομονή, ζητάει ο Κώστας Χριστοδούλου και πιο σωστές πάσες. Πολύ νωρίς, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ξεκίνησε το flying keeper η ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πάρα πολύ επιθετικά. Περισσότερο για να πετύχει την ισοφάριση που θα είναι και για λόγους ψυχολογίας. Λάμπρος Βασιλείου, πάσα για τον του μαζί. Κατάφερε να ελέγξει πίσω για τον Φελίπε. Ζήτησε πιο γρήγορα ο Λιβαδιώτης. Λιβαδιώτης. Βασιλείου, Αλεξέη. Βασιλείου, Φελίπε. Με τον Αλεξέη. Κάνει την προσποίηση. Τώρα δίνει για τον Φελίπε. Η πασά του για τον Λιβαδιώτη. Κλείστηκαν οι Τισάκ. Έβγαλαν έξω και πάλι ο Φελίπε. Φελίπε για τον του μαζί. Ο Αλεξέη και πάλι ζήτησε. Δεν υπάρχει τερματοφύλακα. Ο Ζαντής κλείστηκε γρήγορα από τον του μαζί. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Και πάλι χρειαζόταν μια τελική πάσα η οποία δεν έχει. Αυτό θα ήταν το σχόλιο μου, Ανδρέα. Πάρα πολύ καλή κυκλοφορία από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ωστόσο η τελική πάσα κάπου έλειψε. Ο Ζαντής δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Έχω την αίσθηση ότι η ποιότητα του Φελίπε θα μιλήσει. Δεν θα συνεχίσουμε flying keeper της το 1-2, ο Λάμπρος άνοιξε πολύ την μπάλα. Μπάλα κατέβει στον Περικλέους. Χατζηγεωργίου, το 1-2 με τον Περικλέους. Ηρεμία ζητάει ο Αλόνσο. Το 1-2 έκοψε και ο Φελίπε. Λιβαδιώτης, πολύ ωραία κράτησε. Ζητάει φάουλ από τον διαιτητή. Τίποτα. Ο Μιχάλης Χριστοφίδης. Κατοχή για την ομάδα της ΑΕΛ. Κάντσο. Είχε την ασίστ τον γκολ του Μαρία. Το σούτ του Κάντσο, Χριστοφή θα σώσει. Καλό το σούτ. Μπλόκαρε ο Χριστοφή. Φελίπε. Φελίπε. Ο Λιβαδιώτης για τον Βασιλείο κλειστή από δύο. Έχασε. Κάντσο. Τον Περικλέους. Πολύ πίσω μείνει ο Χατζηγεωργίου. Κάντσο. Πίσω για τον Χατζηγεωργίου. Πάει να πιέσει ο Βασιλείου.
Ο Κουμαντζής πιέζει τον Σαντί, ο Χατζηγεωργίου ρίχνει την μπάλα μπροστά. Είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΛ. Στο παιχνίδι ο Μουτεάς στη θέση του Λάμπρου Βασιλείου. Η ΑΕΛ εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 τη ΑΕΚ μέσα στο Κίτιον. Εδώ είναι ο Ιαλόνσο. Ζαντής, ωραία προσπίση. Περικλέους. Για τον Κάντσο, για τον Περικλέους, το σούτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία, απολογείται στους συμπαίχτες του Λιβαδιώτης που έχασε εκεί τον προσωπικό του αντίπαλο. Και παραλίγο να έρθει το 0-2. Αν έκανε καλύτερο τελείωμα εκεί ο Περικλέους. Άλλη μία ασίστου για να χρεωθεί ο Κάντσο. Πάρα πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Ξέρω ότι δεν θα βρει πάρα πολλές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Ωστόσο, ο Άγγελος Περικλέους δεν πιάσε το σούτ όπως θα ήθελε και μπαλά πέρασε έξω. Ακριβώς ο Κράτη. Η ομάδα της ΑΕΚ πρέπει να παραμείνει ψύχρεμη. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Οι γηπεδούχοι δείχνουν να είναι πιο φρέσκοι σε σχέση με την ΑΕΛ στο γηπεδό. Ελείπε για τον Αλεξέη και αυτό είναι το πιο μεγάλο ρόστερ και οι επιλογές που έχει ο Κώστας Χριστοδούλου. Του Μαζής εναντί του Κάντσο. Αλεξέη, έμεινε πίσω ο Φελίπε, του Μαζής, προσπάθησε να γυρίσει, έχασε. Ζαντί, βγαίνει ο Περικλέους, η πάσα, να το 0-2 από τον Κάντσο. Η ΑΕΛ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ πιάνει στον... στην αντεπίθεση ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ και θα έρθει το 0-2 για την ομάδα της Λεμεσού. Ο Κάντσο είναι ο σκόρερ, θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα ο Κάντσο, ο οποίος βγάζει και τη φανέλα, θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Σκοράρει λοιπόν η ΑΕΛ, δεύτερο γκολ με τον Κάντσο, απέφυγε τον Χριστοφή από την πολύ ωραία πάσα του Ζάντι. Εξαιρετική πάσα με το εξωτερικό μέρος του ποδιού του. Χάθηκαν τα προσωπικά μαρκαρίσματα και έτσι έρχεται το δεύτερο γκολ της ΑΕΛ. Πανομοιότυπο το πρώτο να πούμε, μια κάθετη πάσα έπιασε στον ύπνο τους αμυνόμενους. Και ψύχρωμα ο Κάντσο τρίπλαρα και τον τερματοφύλακα και στείλε την μπάλα στα δίχτυα. Και πλέον η ΑΕΚ με flying keeper και πάλι. Άμπρος Βασιλείου, του Μαζής, με τιμή ο Φελίπε, ο Λιβαδιώτης πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2. 1-2. Μειώνει η ομάδα της ΑΕΚ, κίτρινη σε κάποιον στον πάγκο της ΑΕΛ. Δεν προλάβα να δώσω ποιο, νομίζω στον πληρωματικό τερματοφύλακα τον Χατζηγεωργίου, ενώ κίτρινη πήρε και ο Φελίπε. Ζητάνε ηρεμία οι διαιτητές. Αυτή είναι η ομορφιά του φούτσαλ, Ανδρέα. Βλέπουμε ότι ό,τι δεν είδαμε σε 20 λεπτά το βλέπουμε σε κάτι δευτερόλεπτα. Δύο γκολ, εναλλαγές είναι συμβάτων. Είναι αυτό που είπαμε, ότι η ΑΕΚ με υπομονή και σωστή κυκλοφορία και ψυχραιμία στην τελική πάσα έχει την ποιότητα για να σκοράρει. Σήμερα για την ώρα δεν είχε την ψυχραιμία στην τελική πάσα από Φελίπε και του Μαζί, αλλά και από τον Αλεξέη. Τελικά ο Λιβαδιώτης είναι ο ποδοσφαιριστής που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη φάση που του δόθηκε η μπάλα. Γιατί ζήτησε 2-3 φορές την μπάλα ο Λιβαδιώτης. Ήθελε τον γκολ, το έψαξε σε μια-δύο περιπτώσεις στο πρώτο μήκρο. Ήταν σωστά τοποθετημένο σε 2-3 περιπτώσεις ο Λιβαδιώτης και δεν πήρε την πάσα. Βαλιά μπροστά για τον Κάντσο και πάλι στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά όμως ο Χριστοφή θα μαζέψει. Διαμαρτύρονται για κλωτσιά της ΑΕΚ, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, πάνε να ξεφύγουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος, εκνευρίστηκε και ο Χριστοφή. Εκνευρίστηκε ο Χριστοφή, θεώρησε ότι δέχτηκε την κλωτσιά από τον Κάντσο. Να δούμε. Ναι, ενώ η μπάλα ήταν στα χέρια του Χριστοφή, κάνει κίνηση ο Κάντσο να πάρει μπάλα. Γι' αυτό εκνευρίστηκε ο Χριστοφή. Να προσέξει, είναι και χρωμένος. Ναι, είναι και χρωμένος με κάρτα, ακριβώς ο Κράτη, αυτό θα έλεγα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με φάουλ. Βασιλείου για τον Λιβαδιώτη, βγαίνει ο Μιχαλίτης από μακρύνη σε πλάγιο. Και νομίζω πλέον ο Σοκράτη από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος
το ανέβρα θα είναι τα ανέβρα, η ένταση και η αγωνία θα χτυπάνε κόκκινο. Εντάξει, λίγο το σκορ, λίγο κάποια σκληρά μακαρίσματα, κάποια λόγια είναι στον αγώνα αυτά. Νομίζω θα ανάψει το παιχνίδι μετά και τη μείωση του σκορ σε 1-2 και αυτά που συνέβησαν. Για να δούμε. Εμείς ελπίζουμε να δούμε γκολ, αλλά το παιχνίδι να μείνει σε αθλητοπρεπέστατα πλαίσια, εννοείται. Ασφαλώς είναι και τη πρέπει να είναι το θέμα σε τέτοιου είδους αγώνες. Έχουμε 3 γκολ. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο έχει κερδίσει η ΑΕΚ στη Λέμεσο με 0-1. Τώρα προηγείται η ΑΕΛ. Να θυμίσουμε ότι δεν παίζουν ρόλο τα γκολ, αλλά οι νίκες. Ακριβώς. Θεωρώ ότι όσο περνάει η ώρα, οι τακτικές και των δύο προπονητών, να μου επιτραβεί να πω, θα πάνε περίπατο. Εξαρτάται βέβαια και από το σκορ. Φελίπε. Πάσα του Φελίπε. Κάτι από τον Ζαντή. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Βασιλείου. Στοδούλου. Βασιλείου. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο παιχνίδι πάει στην παράταση. Στο Δούλου, πίσω για τον Φελίπε. Βασιλείου, ο Λιβαδιώτης έκανε έξυπνη κίνηση και πάλι. Όμως η πάσα ήταν δυνατή στο παιχνίδι ο Λιωτατής. Με τις τελικές προσπάθειες 12 για την ΑΕΚ, 7 για την ομάδα της ΑΕΛ. Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας της ΑΕΛ. Πιο λίγες τελικές προσπάθειες, 2 γκολ. Λιωτατής, τον Γεωργίου, η πάσα για τον Κάντσο κόπηκε. Ο Λιωτατής δοκιμάζει το σούτ πάνω στον Χριστοδούλου. Ενώ από τις 7 τελικές είχαν και μια κλασική σούτ του Χατζηγεωργίου, ο ΑΕΚ είχε και ένα δοκάρι με τον Λιβαδιώτη. 2 δοκάρια, με συγχωρείτε, με τον Μουντιάν. Κατοχή για την ομάδα της ΑΕΛ. Είναι πλάγιο 13 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος αυτού του αφύρωπου παιχνιδιού. Κάντσο. Παλιά μπροστά για τον Λιωτατή. Κοντρολάρει με το στήθος. Θέλει να γυρίσει. Πιέζει ο Βασιλείου. Είναι κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΛ. Νάζης Λεμεσού, θυμίζουμε, προηγείται με 2-1 μέσα στο κήτιο της ΑΕΚ. Έχει αρχίσει να μετράει τα 4 δευτερόλεπτα ο διαιτητής. Σηκώνει ο Χατζηγεωργίου, ο Κάντσο προσπάθησε να κατεβάσει για τον Περικλέους. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Άμπρο Βασιλείου. Μένει ψηλά να πιέσει για να δυσκολέψει την πάσα η ΑΕΛ. Πέρασε για τον Χριστοδούλου, πιε πλάγια, προσπαθεί να κρατήσει εντός, έχασε από τον Κάντσο. Η πάσα είναι για τον Περικλέος, όμως θα φύγει πλάγιο. Μουντιάν και πάλι σε ρόλο flying keeper. Να πούμε ότι... Και στη θέση ο Ζαντής του Λιωτάτη. Η γρήγορη απάντηση του Λιωτάτη στο δεύτερο γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ έχει μέχρι στιγμής βοηθήσει την ομάδα του στο να παραμείνει ψύχρεμη και ηρεμή. Ακριβώς, ναι. Ψάχνοντας το δεύτερο γκολ. Και έχει δώσει, αν θέλεις, λίγο καλύτερη ψυχολογία στην ομάδα της ΑΕΚ. Έχει δώσει μια άλλο αέρα αισιοδοξίας. Μένει τώρα Αλεξέη, Βασιλείου, Λιβαδιώτης για τον Φελίπε. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Χριστοδούλου. Πάσα από τον Φελίπε. Να δούμε τον Ζαντή. Θέλει να του κλέψει την μπάλα εκεί, κέρδισε την κόντρα ο Ζαντή. Κερδίζουν όμως οι της ΑΕΚ, Λιβαδιώτης γρήγορα μπροστά. Πάσα του για τον Φελίπε. Φελίπε κάνει το γύρισμα, η κόντρα, η μπάλα καταλήγει στο Χατζηγεωργίου. Αντεπίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα στέπω από το Χατζηγεωργίου, η πάσα για να δούμε τον Ζαντή. Μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ παραχωρεί ο Λιβαδιώτης. Βλέπουμε εξαιρετικό παιχνίδι κατά διαστήματα και αυτό δείχνει την ομορφιά του αθλήματος, το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στο φούτσαλ. Εδώ ο Φελίπε ψάχνει τον Χριστοδούλου στο δεύτερο δοκάρι, δεν έπιασε καλά το σουτ και στην αντεπίθεση δοκάρι ο Ζαντής παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Περικλέους βρίσκει τον Ζαντή, πιέζει τον Βασιλείου. Πίσω ο Ζαντής για τον Περικλέους. Περικλέους,
Ακούμπησε, όχι δεν ακούμπησε ο Τουμαζής. Κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Αν έμπαινε εδώ το 1-3. Πάρα πολύ καλός ο ρυθμός στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Είχαμε από δύο κλασικές φάσεις, μία για κάθε ομάδα. Ο Χριστοδούλου δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε από πλεονεκτική θέση. Ενώ Ζαντής με πάρα πολύ ωραία υποδοχή έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο δοκάρι. Τουμαζής πιέζεται. Ζήτησε πλάγιο για την ομάδα του. Τελικά κατοχή για την ομάδα της ΑΕΛ. Έξω ο Ζαντής. Του Γεωργίου για τον Περικλέους. Λιωτατής. Πέρασε ο Λιωτατής από τον Φελίπε. Η πάσα του κόπηκε. Λιωτατής κερδίζει. Κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Λιωτατής κάνει το 1-3. Με πολύ δυνατό σουτ νικάει τον Χριστοφή. Γκολ για την ΑΕΛ, 1-3, προσπάθεια την οποία ξεκίνησε ο ίδιος ο Λιωτάτης και έστειλε την μπάλα με δυνατό σουτ με το δεξί στα δίχτυα. Εδώ πλήρωσαν το λάθος οι αμυνομένοι της ΑΕΚ, καθώς η πάσα του Λιωτάτη πήγαινε στο πουθενά. Δεν έγινε καλή απομάκρυση. Κέρδισε και πάλι την μπάλα και με ένα ξερό σούτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι. Πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Δεν απομακρύναν οι της ΑΕΚ και το πλήρωσαν. 1-3 λοιπόν, 11 λεπτά περίπου πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Εξέι για τον Βασιλείου, ο Λιβαδιώτης, παραλίγο το λάθος, ο Ζαντής, η κόντρα, παίζεται λέει ο διευθυντής. Εξέι, το λάθος, το πλασέα από τον Ζαντή έξω. Ζητάει να πιέσουν ψηλά οι της ΑΕΛ, ο Ελόι Αλόνσο, γιατί δεν υπήρχε τερματοφύλακα, τώρα μπαίνει ο Χριστοφή. Για να δούμε ξανά τον γκολ. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Χριστοδούλου. Ακούμπησε με τον Χριστοφή, δεν μπόρεσε όμως να σώσει. Λάθος από τον Λιβαδιώτη. Δεν υπάρχει ψυχραιμία από πλευράς ΑΕΚ. Ενώ η ομάδα της ΑΕΛ τελειώνει υποδειγματικά τις φάσεις που της παρουσιάστηκαν. Πάρα πολύ αποτελεσματική η ομάδα της ΑΕΛ. Φελίπε. Ο Λιβαδιώτης έψαξε τον Μουντεάν. Ο Μιχαλίτσης θέλησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως δεν τα κατάφερε. Είναι αυτό που έχω πει πιο πριν. Η ΑΕΚ μπορεί να γυροφέρνει την μπάλα συνεχώς έξω από τα καρέ. Ωστόσο στην τελική υπάρχει και ένα πρόβλημα. Κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ με πλάγιο. Φελίπε για τον Βασιλείο. Αλεξέη. Ενώ υπάρχει ώρα ακόμη, άλλα 10 λεπτά. Πάρα πολύ ώρα. Πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Στο φούτσα 10 λεπτά είναι. Πάρα πολύ χρόνος. Βασιλείου για τον Αλεξέη, ο Λιβαδιώτης για τον Φελίπε και πάλι το γύρισμα κόπηκε από τον Χατζηγεωργίου. Φελίπε στο πλάγιο που συμπάρα στον Βασιλείου. Εξέι. Κάθετα για τον Λιβαδιώτη. Με τη μία το πάσα νομίζω επιχείρησε εκεί για τον του μαζί ο Μιχαλίτσης σε κόρνερ. Βασιλείου. Αυτό το 1-3 έδωσε ψυχολογία στην ΑΕΛ. Του μαζί. Στο δεύτερο δοκάρι περίμενε ο Λιβαδιώτης. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ρίξιμο. Είναι το λάθος. Ο του μαζί. Με πάσα για τον Λιβαδιώτη. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-3. Εδώ πληρώνει η ΑΕΛ το γεγονός ότι θέλησε να παίξει γρήγορα ο Μιχαλίτσης. Τραγικό λάθος από τον goalkeeper της ΑΕΛ. Δώσε την ευκαιρία στην ΑΕΛ να ψάξει το δεύτερο γκολ. Τιμώρησε το βιαστικό ρίξιμο και έτσι έρχεται το. Και έτσι έρχεται το 2-3. Ο Μιχαλίτσης, ο οποίος θα πούμε μέχρι στιγμής από τους κορυφαίους της ΑΕΛ. Λιβαδιώτης λοιπόν με δύο προσωπικά γκολ κρατάει την άκρη στο παιχνίδι. Χρειάζεται φυσικά να γίνει ένα λάθος για να μπει το γκολ. Όμως νομίζω εδώ ήταν εύκολο λάθος από πλευράς ΑΕΛ. Και άλλα 9 λεπτά μέχρι το τέλος. Αλλά και πάλι δείχνει την εκτελεστική του δυνότητα ο Λιβαδιώτης. Γεωργίου για τον Περικλέους. Κλεισμένος από τον του μαζί. Λιωτατής. Ο Σούρ με το αριστερό μαζεύει ο Χριστοφή. Οι δύο ομάδες να πούμε με έχουν επιβεβαιώσει θετικά. Πίστευα ότι θα δούμε γκολ
στο παιχνίδι. Ευτύχησε να ανοίξει το σκορ η ΑΕΛ, η οποία ερχόταν από ήττα στη Λεμεσό. Γύρισε πολύ ωραίο Βασιλείου. Λάμπρος, η πάσα του Μαζής, ο Λιβαδιώτης για το χατρίκ. Το τάκλι με αυτοδυσιακό του Μαζής. Συνεχίζουν οι της ΑΕΚ, διαμαρτύρονται, έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ο διαιτητής μάλλον έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Έκοψαν πάνω στη γραμμή, διαμαρτύρονται τον Λιβαδιώτης τον Νικόλα Νικολάου. Πάμε να ξαναδούμε αυτή την φάση, αν διαμαρτύρονται για χέρι. Και για τάκλη στη συνέχεια πάνω στον Λιβαδιώτη. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για μεγάλη την ευκαιρία. Εδώ. Μεγάλη ευκαιρία για να γίνει τώρα το 3-3. Λιβαδιώτη, η πάσα για τον του Μαζί. Φελίπε. Πάσα είναι πολύ καλή για τον Λιβαδιώτη. Ο Φελίπε, ο του Μαζί περίμενε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπαρία όμως απομάκρυνε σε πλάγιο. Αλλαγές μέσα, Γκάντσο για την... στη θέση του Περικλέους για την ομάδα της ΑΕΛ. Αλεξέη για τον του Μαζί, πίσω για τον Αλεξέη. Ο Φελίπε, η πάσα για τον Λιβαδιώτη και πάλι δεν μπόρεσε. Μπάρε κόψε ο Λιωτατής. Πάει να ανοίξει την μπάλα για τον Κάντζο. Για να δούμε αν τώρα η ευκαιρία της ΑΕΛ. Ο Μπαρία δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Λάθος από τον Αλεξέη. Ο Λιωτατής το πλασέ πάνω στη γραμμή ο Βασιλείου. Ο Λάμπρος μπροστά για τον Λιβαδιώτη με τη μία το γύρισμα λανθασμένα. Έχει γίνει ροδιό το παιχνίδι. Ναι, έξω ο Μουτιάν, μέσα ο Χριστοφή. Εδώ μπορούσε η ΑΕΛ να πετύχει τον αυτόν γκολ. Όπως μπορούσε και πριν λίγη ώρα να κάνει το 3-3 η ΑΕΚ. Εξαιρετικό παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο. Λιωτατής, κόντρα και κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο έδαφος ο Λιωτατής. Για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλοι συνομιλητές, θα πάρουμε κάποιες ανάσες. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με τη συνέχεια αυτού του εξαιρετικού αφύρωπου παιχνιδιού. Και πάλι μαζί φίλοι συνομιλητές της Cita Vision, Παγκύπριο πρωτάθλημα Φούτσαλ, ΑΕΚ, ΑΕΛ, δεύτερος αγώνας. Στον πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσό η ΑΕΚ κέρδισε με 1-0. Σήμερα όμως η ομάδα της ΑΕΛ προηγείται με 3-2 μέσα στο κίτιον, 7 και 36 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Λιωταντής εξακολουθεί να παραμένει στο έδαφος μετά την προηγούμενη κόντρα. Το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο πραγματικά προσφέρει μπόλικο θέαμα στους λίγους ομολογουμένους φίλους του αθλήματος που ήρθαν να παρακολουθήσουν. Πολλά γκολ, πολλές ευκαιρίες, πολύ πάθος, πολύ ένταση. Σωκράτη. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει τα πάντα μέχρι στιγμής. Πολλά γκολ, πολλές ευκαιρίες, νεύρα, λάθη. Λιβαδιώτης, ο σκόρερ των δύο γκολ της ΑΕΚ, θα πάρει φάουλ. Ενώ με 7,5 λεπτά να υπολείπονται μέχρι το τέλος, θεωρώ ότι θα δούμε... Και πάλι με flying keeper η ομάδα της ΑΕΚ. Έχουμε να δούμε ακόμη, νομίζω, κάποιον goal. Θεωρείς ότι θα έρθει η ισοφάριση ή το 2-4. Θεωρώ ότι θα έχουμε προσωπική εκτίμηση άλλα δύο goal. Άλλα δύο goal, μάλιστα. Φελίπε, πάσα για τον Βασιλείο. Η ΑΕΚ θα παίξει με flying keeper και σε αυτή την φάση. Βασιλείου, Φελίπε, Αλεξέη, με τον του Μαζί με τη μία δεν πέρασε η πάσα του. Του μακρύνει ο Χατζηγεωργίου, εδώ μπορεί να γίνει το λάθος. Κλείστηκε ο Αλεξέη, ψύχνευα πίσω για τον Βασιλείου. Αδιώτης, Φελίπε, Λάμπρος Βασιλείου, κλείνουν τους χώρους της ΑΕΛ.
Διοντατής παραμένει εκτός, έχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Ιβαδιώτης, Βασιλείου, ζητάει κίνηση ο Κώστας Χριστοδούλου. Φελίπε με τη μία, η κόντρα, κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία θέλει την ισοφάριση. Θυμίζουμε, λέμε και τα corner 5 για την ΑΕΚ, ο Αλεξέη, ο Φελίπε, ο Λιβαδιώτης και πάλι έπεσε ο Φελίπε, γλίστρησε. Αλεξέη, θυμίζουμε σε περίπτωση ισοπαλίας θα πάμε σε παράταση. Σιλίου για τον Αλεξέη, ο Τουμαζής, δεν μπορεί να νικήσει τον Μιχαλίτση, ούτε πάσα από τον Φελίπε είναι καλή. Λιβαδιώτης, πλασάρι, ο Μιχαλίτσης θα σώσει το λάθος, ο Τουμαζής, 3-3. Τραγικό λάθος εκεί από τον Χατζηγεωργίου, δίνει την μπάλα στον Τουμαζή, αδύνατο να στοχίσει ο Τουμαζής από εκείνο το σημείο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, η ΑΕΚ πετυχαίνει το 3-3 με τον Τουμαζή. Η ΑΕΚ η οποία σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο ήθελε να παίξει επιθετικά, με flying keeper συνεχώς. Μιχαλίτσης εδώ, δύο φορές σταμάτησε την μπάλα, ωστόσο τον πρόδωσε η αμυνά του. Ναι, λάθος από τον Χατζηγεωργίου, εκεί διώχνει την μπάλα να πάει στις κερκίδες. Άτυχη λοιπόν η ΑΕΛ, αφού θα πληρώσει αυτή την πίεση και τα λάθη που έκανε. Κέρδισε ο Τουμαζής, η ΑΕΚ τώρα έχει την ψυχολογία υπέρ της. Αλεξέη, ο Φελίπε με το δεξί, ο Μιχαλίτσης και πάλι ο Κάντσο είναι πλάγιο. Ρώσικη ρουλέτα πλέον το παιχνίδι. Σοκράτη με την ΑΕΚ να θεωρώ ότι έχει λόγω ψυχολογίας και εμπειρίας ένα ελαφρύ προβάδισμα. 6 λεπτά και 5 λεπτά πριν το τέλος. Υπάρχουν άλλα 6 λεπτά. Ίσως βγω και λάθος στην πρόβλεψη που έκανα νωρίτερα σε ερώτηση που μου είχες κάνει. Είχα πει ότι θα δούμε άλλα 2 γκολ. Πάρα πολύ νωρίς ήρθε το πρώτο και υπάρχει μπολ εκεί. Το σούτ από πλάγια θέση του Αλεξέη έξω. Ώρα μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό που μετράει ωστόσο είναι ότι είναι η γρήγορη αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία έφτασε πάρα πολύ. Δεν πτωήθηκε παρά το 1-3. Ναι, ναι, παρά το 1-3. Η έμπειρη ΑΕΚ δεν πτωήθηκε από το ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν υπέρ της. Ωστόσο, αυτό που θεωρώ ότι είναι μέχρι στιγμής είναι το κομβικό σημείο. Το δοκάρι του Ζαντί. Όχι. Θεωρώ ότι είναι το λάθος του Μιχαλίτση, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κάνει το 2-3. Καθώς μέχρι στιγμής ίδιος στεκόταν πάρα πολύ καλά και από δύο λάθη βλέπουν να δέχονται δύο γκολ. Αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία και των ίδιων αλλά και της ομάδας. Μετά το 2-3 είχε και ο Ζαντής εκείνο το δοκάρι, μπορούσε να γίνει το 2-4. Αυτή είναι η ομορφιά του φούτσαλ. Αν δεν τελειώνει τις φάσεις σου, τότε τα λάθη τιμωρούνται. Για να δούμε τον Τουμαζή. Έχει αρχίσει να μένει και από δυνάμεις η ΑΕΛ. Ο Τουμαζής άνοιξε πολύ την μπάλα. Δεν έχει προλάβει, είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΛ. 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πάρα πολύ ώρα. Πάρα πολύ ώρα, όμως υπάρχει πιθανότητα παράτασης. Υπάρχει, εντάξει, υπήρχε πιθανότητα παράτασης. Το ξέραμε και πριν από το παιχνίδι, καθώς σε περίπτωση ισοπαλίας θα πηγαίναμε. Το πρώτο παιχνίδι ήταν... Ζήτησε φάλο Λιωτατής, ο Φελίπε, έχασε από τον Περικλέους, πάει να πιέσει ο Φελίπε εδώ, Χατζηγεωργίου, άνοιξε πολύ την μπάλα και θα πάρει φάουλ. Άνοιξε πολύ την μπάλα και θα πάρει φάουλ από τον Αλεξέη. Να δούμε ξανά. Παίξαν γρήγορα της ΑΕΛ για να δούμε τον Λιωτατή, κόντρα εκεί από τον Χριστοδούλου. Ενώ δεν φάνηκε ξεκάθαρα αν υπήρχε φάουλ πάνω στον Χατζηγεωργίου. Πλάγιο για την ΑΕΛ. Γεωργίου. Για τον Λιωτατή. Φάουλ. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα της ΑΕΛ. Ίσως δούμε και τον Άγγελο Περικλέους μέσα για την εκτέλεση. Για να δούμε ξανά την φάση. Ο Λιωτατής ο οποίος, ναι βέβαια, είναι σωστός ο διαιτητής. Με την μπάλα στον αέρα να είναι διεκτική σημεία από τους δύο φουτσαλιστές. Πρόλαβε ο Γιωτατής να βάλει το πόδι του, κερδίζοντας το φάουλ, είναι καθαρό νομίζω. Ναι, κλώτσισε ο Φελίπε στην προσπάθεια του να απομακρύνει. Έξω Μαρία και όπως είπες Σοκράτη, μέσα ο Περικλέους. Για να δούμε αν θα πάει αυτός απευθείας. Ένας φουτσαλιστής με πάρα πολύ δυνατά πόδια, από τα δυνατά χαρτιά του κ. Αλόνσο, τον έριξε μέσα
για το φάουλ. Δεν αποκλείεται και μετά το τέλος της φάσης να περάσει και πάλι στον πάγκο για λίγες ανάσεις. Υπάρχουν άλλα 5 λεπτά. Είναι και ο Χατζηγεωργίου κοντά στην μπάλα. Και η πιθανότητα κομπίνας με κάποιο screen για να δούμε. Όπως και να έχει, η μπάλα σημαίνει σε πάρα πολύ καλό σημείο για την ΑΕΛ. Με το παιχνίδι στο 3-3, ίσως είναι μια φάση η οποία μπορεί να αλλάξει και πάλι τα δεδομένα του αγώνα. Περικλέους, απευθείας, από πολύ κοντά είναι ο Λιωτατής που κάνει το 3-4. Διαμαρτύρονται οι της ΑΕΚ. 3-4, 5 λεπτά πριν το τέλος. Ο Χριστοφίδη διαμαρτύρεται στον Χριστοφίδη. Να δούμε τι έγινε. Είδαμε ξανά πως ο Λιωτατής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από το δυνατό σου του Περικλέους. 3-4 η ΑΕΛ. 4:50 πριν το τέλος. Σιλίου, Φελίπε. Βασιλείου και πάλι ο Φελίπε. Ο του Μαζής, πάσα του κόπηκε, πλάι για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έφερε το παιχνίδι στα ίσα, όμως η ΑΕΛ έχει τα ψυχικά αποθέματα να κάνει το 3-4. Φελίπε, δεν μπόρεσε ο του Μαζής να κουμπίσει, ο Μιχαλίτσης στο ρίξιμο. Η μπάλα έξω, 4:19. Έξυπνα άφησε την μπάλα, πέρασε κάπου από τα πόδια του. Ήθελε εκεί κάπως να μπερδέψει τον κοκκίπερ της ΑΕΛ. Δεν πέρασε για τον Τουμασί το ρίξιμο από τον Μουντεάν, ο οποίος παραμένει στον παρκέ. 4:16 πριν το τέλος του παιχνιδιού. ΑΕΚ 3, ΑΕΛ 4. Σπουδαίο παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο πούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό μέχρι στιγμής ημίχρονο. Σε 16 λεπτά έχουμε δει τα πάντα, πάρα πολλά γκολ. Το μόνο που δεν έχουμε δει είναι την ΑΕΚ να προηγείται για κάποια φορά στο σκορ. Είναι η ομάδα που συνεχώς κυνηγάει το σκορ. Πάμε να δούμε ξανά τον γκολ. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν οι της ΑΕΚ ότι σπρώχτηκε το δοκάρι και πήγε μπάλα στα δίχτυα, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να... Εντάξει, εκεί που πήγε μπάλα δεν νομίζω ότι επηρέαζε. Και ο Μιχάλης, ο Χριστοφίδης, ο πρώτος διαιτητής, έδειξε κανονικά το γκολ, παρά τις διαμαρτυρίες. Ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Περικλέους, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στον προσαγωγό. Θα περάσει εκτός και θα μπει στο παιχνίδι ο Λιωτατής. Με πάσα για τον Αλεξέη ΑΕΚ. Φελίπε, ο Λιβαδιώτης με τη μία, ούτε ο Τουμαζής μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Και πάλι το έχει κάνει ο Κάντσο, από πολύ μακριά στέλνει την μπάλα έξω, χωρίς τερματοφύλακα. Το έχει κάνει 2-3 φορές η ΑΕΚ, όμως το τελείωμα δεν ήταν καλό από Χριστοδούλου και Τουμαζή σε δύο περιπτώσεις. Ρίξιμο του Αλεξέη, κεφαλιά από τον Χατζηγεωργίου. Τρέχει ο Κάντσο, προλαβαίνει, έχασε όμως από τον Τουμαζή. 4 λεπτά πριν το τέλος. Σπουδαίο παιχνίδι. Δραματικό φινάλε στο Κίτιον. Φελίπε, Λιβαδιώτης, στη σειρά τον Φελίπε. ΑΕΚ 3, ΑΕΛ 4. Παιχνίδι που φέρνει κοντά σας η Σίτα Βίζιον με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Play-off του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Φούτσαλ. Λιβαδιώτης για τον Αλεξέη. Η κόντρα, η κατοχή είναι κόρνερ. Έφυγε κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Έφυγε κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ με πάσα πίσω για τον Φελίπε. Βασιλείου και πάλι για τον Φελίπε. Αλεξέη για τον Τουμαζή. Αλεξέη και πάλι ο Φελίπε. Ο Λιβαδιώτης. Φάουλ του Χατζηγεωργίου. Εντάξει, έχουν αρκετά φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Αυτό είναι το τρίτο από πλευράς ΑΕΛ. Δύο μόλις έχει η ΑΕΚ. Το δεύτερο, ρε! Τουμαζή! Τουμαζή, πήρνε στο δεύτερο! Για να δούμε. Έτσι.
με 5 ποδοσφαιριστές. Flying keeper παίζει, εξακολουθεί να παίζει ΑΕΚ. Άλεξ, δεν ξέρω αν πάει να φνιδιάσει ο Λιβαδιώτης από εκεί. Δεν νομίζω, μάλλον θα πάσα. Οπ, δοκίμασε τελικά το σουτ. Ο Λιβαδιώτης πίσω για τον Φελίπε. Νίκησε δύο φορές ο Λιβαδιώτης τον Μιχαλίτση. Νομίζω τον πρώτο σε γλώσσα του σώματος του σε αυτή την περίπτωση. Φελίπε. Του Μαζής. Για να δούμε τον Φελίπε. Δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Λιβαδιώτης. Κάποιος πρέπει να ακούμπησε την μπάλα και έχει δοθεί κόρνερ. Ίσως εδώ θα πρέπει να πιάσει το σουτ παρά να παίξει πάσα. Ναι, ακούμπησε ο Λιβαδιώτης. Όχι, έχει δοθεί κατοχή υπέρ της ΑΕΛ. Κλέβει ο του Μαζής, απομακρύνει ο Χατζηγεωργίου. 2:48 πριν το τέλος, δυνατά ο Φελίπε. Φελίπε πέφτει, στέκεται στα πόδια του ο Φελίπε. Δυνατές μονομαχίες ο του Μαζής. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΛ, σφυρίζει ο Μιχάλης Χριστοφίδης. Και κίτρινη στον του Μαζή για διαμαρτυρίες. Η Ζάκη ήθελαν φάουλ εδώ στον Φελίπε. Δεν το πράσινο πρέπει να φάσει, ενώ σφύρισαν εδώ φάουλ υπέρ της ΑΕΛ. Ένα φάουλ το οποίο προκαλεί νεύρα στον κόσμο και τον πάγκο της ΑΕΛ. Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα πάνω στον Φελίπε, ο οποίος στη συνέχεια έκανε φάουλ πάνω στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. 2:38 πριν το τέλος. Λόμπα για τον Λιοντατή, ο Βασιλείου σε νεοπλάγιο. Έλα, 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 έλα. Για την ομάδα της ΑΕΛ. ΑΕΚ 3, ΑΕΛ 4, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Χατζηγεωργίου, ο Κάντσο για τον Χατζηγεωργίου. Παίζει ο Λιβαδιώτης πλάγιο για την ΑΕΚ, την πίεση εκεί δύο ποδοσφαιριστών. Και πάλι στο παιχνίδι ο Αλεξέη, με flying keeper η ομάδα της ΑΕΚ. Φελίπε, πάσα για τον του Μαζί, σώζει ο Μιχαλίτσης, ήταν πολύ καλό το πλάσι αυτή τη φορά από τον του Μαζί. 2:18 πριν το τέλος, επιμένει η ΑΕΚ. Αμπρός Βασιλείου για τον Λιβαδιώτη. Φελίπε, Βασιλείου, ο Αλεξέη για τον Φελίπε. Βασιλείου για τον του Μαζί, βγήκε έξω αλλά ξεθέζει με τον Αλεξέη. Ο Λιβαδιώτης έχει την μπάλα αυτό αριστερό. Παίζει ο Χατζηγεωργίου. Η κόντρα είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. 1:54 πριν το τέλος. 1:54 από τα πιο αμφίρομπα παιχνίδια που έχουμε δει φέτος στο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλή φάση. 9 κόρνερ για την ΑΕΚ. Ενώ ο Βασίλειος δίνει για τον Αλεξέη. Βάλα πίσω στον Βασιλείου. Βασιλείου, η πάσα για τον του Μαζί, έκοψε ο Χατζηγεωργίου. Θυμίζουμε 6-4 έλα εξ το πρώτο παιχνίδι και 5-5 στο δεύτερο. Στην Λάρνακα αυτά είναι τα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια. Στο προηγούμενο παιχνίδι στην Λεμεσό 0-1 κέρδισε η ΑΕΚ. Του Μαζής, του Βασιλείου, Λιβαδιώτης. Πάντησε ωραία την παραδέχει στο αριστερό, η πάσα για τον Αλεξέη. Αλεξέη για τον του Μαζί, το σούπι μπάλα στα δίχτυα. Έπιασε πολύ δυνατό σουτ με το δεξί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 4-4, 1:23 πριν από το τέλος. Δεν πρέπει να χαλάσουν τώρα τα πράγματα. Κάποιες αποδοκιμασίες προς τον πάγκο της ΑΕΛ. Δεν πρέπει να χαλάσει το παιχνίδι. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ο έστρωσε για τον του Μαζί ο Αλεξέη, δεύτερο γκολ για τον του Μαζί στο παιχνίδι. 4-4. Σπουδαίο παιχνίδι πραγματικά, Σωκράτη. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολλά γκολ. Πολύ ένταση. Και έχουμε άλλο 1,5 λεπτό. Και έχουμε άλλο 1,5 λεπτό. Στη σέντρα η ομάδα της ΑΕΛ. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε παράταση. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει άλλο αυτό το παιχνίδι. Δραματικό λοιπόν θα είναι το φινάλε στο Κίτιο.
Η ΑΕΚ κατάφερε τρεις φορές να επανέλθει. Σοφάρισε σε 3-3 και 4-4, ενώ μείωσε δύο φορές σε 1-2 και 2-3. Ακριβώς, Ανδρέα, πρέπει... να πούμε ότι από δύο γκολ έχουν οι Λιβαδιώτης του Μαντζής και Γιωτατής στον αγώνα μέχρι στιγμής. Ένα ο Μπαρέα και ένα ο Καντζό. Περιμένω να ηρεμήσω λίγο τα πράγματα οι διαιτητές προτού επαναρχίσει το παιχνίδι. Στη σέντρα λοιπόν η ομάδα της ΑΕΛ. ΑΕΚ 4, ΑΕΛ 4. Σπουδαίο παιχνίδι πραγματικά για τους λάτρεις του αθλήματος. Όλα έτοιμα λοιπόν για να επαναρχίσει το παιχνίδι μετά αυτή την μικρή διακοπή μιας έντασης πάνω από τον, στις κερκίδες πάνω από τον πάγκο της ΑΕΛ. 1 και 20 πριν το τέλος. Χατζηγεωργίου αλλάξε με τον Κάντσο. Για να δούμε αν θα πιέσει η ΑΕΚ για να πάρει την νίκη. Έκοψε ο Βασιλείου του Μαζής. Του Μαζής πίσω για τον Πετρουή, αυτός για τον Χριστοφή. Βασιλείου, ο Φελίπε, βάζει μάλα μπροστά ο Φελίπε, δυνατά πάνω του Χατζηγεωργίου, αφήνει το παιχνίδι, δεν της αντεπίθεση για την ομάδα της ΑΕΛ. Ο Ζαντής το γύρισμα μαζεύει, ο Χριστοφή ρίχνει γρήγορα για τον Φελίπε, βάζει την μάλα μπροστά, ήταν αλλαγητής. Ο πάνος της ΑΕΛ πέφτει πάνω στον Μιχάλη Χριστοφίδη. Θα έχουμε κάρτες σίγουρα. Έχουμε κάποιες σίγουρα μπροστά από τον στον πάγκο της ΑΕΤ. Κίτρινη στον Μακρυγιώργη, αν δεν προλάβα να δω καλά. Φάνηκε στην πρώτη φάση να υπάρχει φάουλ στον Φελίπε, θεωρείς Σοκράτη. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Λίγο τα νεύρα, είναι λίγο το σκορ, λίγο η ώρα στην οποία βρισκόμαστε. Βασιλείου, κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, μισό λεπτό πριν το τέλος η ΑΕΚ. Βασιλείου, φάουλ μπροστά από τον Νικόλα Νικολάου. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτά να αφήσουν το σίγμα τους στον αγώνα μέχρι στιγμής. Ήρθε μισό λεπτό πριν το τέλος. Υπάρχει ώρα τώρα να δημιουργούνται νεύρα και εντάσεις ανάμεσα στους πάγκους και τους φουτσαλιστές. Δεν είναι καλό για κανένα. Ζήτησε time out ο προμονητής της ΑΕΛ. Πρέπει όμως να έχει κατοχή, η ομάδα της ΑΕΛ για να πάρει time out. Απλά συνεχίζω για τα νεύρα για την ένταση. Είμαστε σε μια λεπτή καμπή του παιχνιδιού. Εάν συνεχιστεί αυτό και στην παράταση δεν θα είναι καλό για κανένα. Για να δούμε τον Φελίπε με πάσα. Άλλη μια για τον Αλεξέη, αυτός για τον Φελίπε. Για να δούμε τον Βασιλείου. Πιέζεται ο Φελίπε. Στα δίχτυα. 5-4 για την ΑΕΛ. Ο Φελίπε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά σε μια δεύτερη νίκη επί της ΑΕΛ. 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Με τον Φελίπε να είναι ο σκόρερ. Time out έχει πάρει ο ομάδα της ΑΕΛ. Επιστρέφουμε σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά το time out. Και πάλι μαζί, φίλοι συνδρομητές, ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια φούτσαλ που έχουμε δει στη φετινή περίοδο. ΑΕΚ 5, ΑΕΛ 4. Σοκράτη, είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι η ΑΕΚ δεν έχει προηγηθεί ακόμη στο παιχνίδι και το κάνει 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Με flying keeper η ομάδα της ΑΕΛ τώρα. Πάει και ο κόσμος να μπει στο παιχνίδι από πλευράς ΑΕΚ. Βιάστηκε ο Ζαντής να παίξει την πάσα για τον Κάντσο. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η ΑΕΚ, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να κρατήσει μπάλα. Ρίξιμο 9 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ θέλει να πιέσει ψηλά όπως ακούσαμε τον Κώστα Χρυσοδούλου. Τώρα αλλάζουν οι εντολές γιατί θα παίξει με flying keeper τελικά η ομάδα της ΑΕΛ. Πολύ ένταση στο παιχνίδι. 4-3 το σουτ, παραλίγο να μπει στη φάση ο Ζαντής. Τελειώνει το παιχνίδι, μεγάλη νίκη της ΑΕΛ και πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκυπρίου πρωταθλήματος φούτσαλ
Σπουδαίο παιχνίδι πραγματικά, φίλοι συνδρομητές της Σίτα Vision. Παιχνίδι το οποίο είχε ένταση, είχε δύναμη μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο, τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ προηγείται με 5-4, έχασε σημαντική ευκαιρία, μπορούσε η ΑΕΛ να πετύχει την ισοφάριση. Για να δούμε ξανά το 5-4 με τον Φελίπε. Με τον Φελίπε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σοκράτη. Πολύ σωστά έχεις πει. Είχα πει ότι η ΑΕΚ μέχρι στιγμής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κυνηγούσε συνεχώς το σκορ. Μία φορά βρέθηκε μπροστά, ήταν υπέρ αρκετή. 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αυτό είναι το άθλημα. Εναλλαγές συναισθημάτων. Ένα πάρα πολύ ωραίο και δυνατό παιχνίδι με 9 γκολ. Αρκετές καλές φάσεις. Θεωρώ ότι ένα από τα καλύτερα μάτς της σεζόν που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Η Άγια, η οποία θα βρει τον Αποέλ στον δρόμο της. Πολλά μπράβο να βγούμε στην ομάδα της Άγια, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, με 1-3, με 3-4. Όμως είχε τα ψυχικά αποθέματα. Είχε την εμπειρία, είχε την υπομονή και είχε και την ποιότητα να κλέψει την νίκη, να πάρει την νίκη. Τι πιστεύει, Σοκράτη? Εντάξει, δεν είναι ότι έκλεψε την νίκη, εντάξει, εισαγωγικά πάντα μιλούμε. Θεωρώ ότι είχε, όπως βλέπουμε εδώ τα στατιστικά, 20 τελικές προσπάθειες έναντι 12 της ΑΕΛ. 6 στο στόχο για την ΑΕΛ, 4 γκολ. Από την άλλη, 14 η ΑΕΚ, η οποία πέτυχε μόλις 5. Θεωρώ ότι κάποια λάθη αναποφεύγονταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ίσως να βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Ωστόσο, οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν τις δικές τους στιγμές, μας χάρισαν έναν πάρα πολύ ωραίο θέαμα. 5-4 λοιπόν η ΑΕΚ στον επόμενο. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα.